υπάρχουν σοβαρές αντιθέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και αντιθέσεις νομίζω ότι έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με δύο ζητήματα. Το ένα είναι η αντιμετώπιση της Κίνας. Mm-hmm. Και το δεύτερο ζήτημα είναι πού θα διοχετευτούν τα τεράστια κεφάλαια, τα οποία παίζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις στις ΗΠΑ και διοχετεύονται είτε στην περίπτωση του Biden σε αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση, Silicon Valley, ή στην περίπτωση του Τραμπ σε πετρελιάδες, να το πω έτσι πολύ χοντρά. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα, φυσικά, αυτό που σας είπα, αφορά την αντιμετώπιση της Κίνας. Όταν επιλέγει ως αντιπρόεδρο ο κύριος Τραμπ αυτόν που λέει πρώτα η Ασία, επί της ουσίας και ότι η Ουκρανία είναι μια μεγάλη μαύρη τρύπα. Ξέρετε φυσικά τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά αντικειμενικά πρέπει να μελετήσουμε τις εξελίξεις. Και αυτές οι εξελίξεις δείχνουν λοιπόν τεράστια αντίθεση. Αυτές οι αντιθέσεις φυσικά δεν αφορούν το μέλλον του Αμερικάνικου λαού, τους εργαζόμενους κτλ. Από την άποψη ότι κάποιος θα τα κάνει καλύτερα. Αυτή είναι η σταθερή μας θέση και από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι είναι ένα συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να βγάλουμε και για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής που θα συζητήσουμε εκ των πραγμάτων λόγω του Κυπριακού των 50 χρόνων. Είναι ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός είτε έχει δημοκρατικό πρόεδρο είτε έχει ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, κάποια στιγμή θα δούμε ότι θα προδοθεί επί της ουσίας. Καταρχήν, 50 χρόνια από την εισβολή, γιατί το Κυπριακό είναι πρόβλημα διεθνές κατοχής, εισβολής και κατοχής. Ένα το κρατούμενο, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Φυσικά το να συμφωνούμε όλοι δεν αρκεί, γιατί ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι και το ΝΑΤΟ. Είναι δηλαδή το γεγονός ότι η Κύπρος δεν επιλέχτηκε το πραξικόπημα πρώτον και η εισβολή σε άμεσο συνδυασμό με τα συμφέροντα των ΗΠΑ εκείνη την περίοδο και με τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ εκείνη την περίοδο, γιατί η Κύπρος έχει μια στρατηγική γεωγραφική θέση και θεωρούνταν, όπως και θεωρείται, αβύθιστο αεροπλανοφόρο δίπλα στη Μέση Ανατολή. Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Πρέπει να θυμόμαστε επίσης το γεγονός ότι οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις συνεχώς, ακριβώς επειδή η νατοϊκή συνοχή είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο και αυτές εξυπηρετούν, το πρώτο βασικό συμφέρον όλων των ελληνικών και των άλλων κυβερνήσεων οι οποίες συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, το ζήτημα της νατοϊκής συνοχής, κλείνουν τα μάτια και ενδεχομένως και υποχωρούν απέναντι στις απαράδεκτες τουρκικές αξιώσεις. Ένα επίσης σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε είναι το εξής, να θυμίσουμε ότι πριν 20 χρόνια υπήρχε και ένα σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο σχέδιο ΑΝΑΝ άνοιγε τη συζήτηση για νομιμοποίηση της κατοχής. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα το οποίο αρνήθηκε να συμφωνήσει σε σχέδιο υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας σε κοινό ανακοινωθέν. Άρα λοιπόν χρειάζεται να τα θυμίσουμε αυτά, γιατί ο κυπριακός λαός στάθηκε απέναντι σε αυτό το σχέδιο ΑΝΑΝ και υπενθυμίζουμε τέλος ότι το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Ενιαίο κράτος, μία ηθαγένεια, μία προσωπικότητα, να αποχωρήσουν όλα τα στρατεύματα κατοχής, φυσικά τα τουρκικά, αλλά και οι βρετανικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται εκεί και απολαμβάνουν απαράδεκτα, έχουν, πώς το λένε, προνόμια, τα οποία δεν χρειάζεται να έχουν και πρέπει να φύγουν και αυτά. Βρισκόμαστε το 2024, βρισκόμαστε στην Ελλάδα, έχει πολλαπλότητα πηγών, έχει αιωλική, έχει ηλιακή ενέργεια και μπορούμε να συζητάμε για ώρες για τεχνοκρατικά ζητήματα, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια, αλλά το βασικό είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για το γεγονός ότι η ενέργεια είναι εμπόρευμα. Και αυτό σημαίνει, συνεπάγεται χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και εδώ πέρα υπάρχει συνένεση. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνεται στο ελληνικό λαό και του λέει, από εδώ, αν κοιτάξεις από την πλευρά του χρηματιστηρίου ενέργειας, θα σκέφτεσαι συνεχώς πώς θα βουλώσεις τρύπες. Υπάρχει όμως και άλλη προοπτική, η προοπτική της σύγκρουσης με αυτή την πολιτική, η οποία καταργεί αυτό το απαράδεκτο ζήτημα, γιατί αυτό δεν το είχαμε πριν 4-5-6 χρόνια. Τώρα έρχεται. Και τώρα έρχεται επιπλέον σε συνθήκες που σύσσωμη η ελληνική αστική τάξη και τα κόμματά της επιλέγουν το ακριβό αμερικάνικο LNG αντί του πιο φθηνού ρώσικου φυσικού αερίου. Οι συνέπειες δηλαδή από την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο τον ιμπεριαλιστικό που γίνεται ανάμεσα σε ΝΑΤΟ με Ρωσία με επίκεντρο την Ουκρανία, και αυτά τα πληρώνει ο λαός μας. Δεν τα πληρώνει κανείς άλλος, τα πληρώνει ο λαός μας. Άρα λοιπόν το βασικό ζήτημα είναι εδώ και τώρα να καταργηθεί
να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας και η χώρα μας να απεμπλακεί από τις συνέπειες και τις κυρώσεις από τον απαράδεκτο εμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, για να μπορεί αυτό να μεταφραστεί στην καθημερινότητα του εργαζόμενου λαού μας. Και αυτό σημαίνει σύγκρουση. Εσείς σε αυτά τα σενάρια. Για, δεν... πολλά. Για τα σενάρια αυτά, εσείς έχετε ξεκαθαρίσει, δεν μπαίνετε σε αυτή τη συζήτηση. Καλά. Εμείς μπαίνουμε στη μεγαλύτερη συμμαχία η οποία μπορεί να υπάρξει και είναι στον δρόμο. Και δεν κοιτάμε τον άλλον και του λέμε αν είσαι πράσινος, αν είσαι ρόζ, αν είσαι κόκκινος ή αν είσαι μπλε. Mm-hmm. Κοιτάμε και το ρωτάμε πολύ απλά πώς βγάζει τα προστοζήν. Δηλαδή πώς ζει. Άμα εργάζεται, άμα αναγκάζει να δουλεύει 6 μέρες και μέχρι 13 ώρες την ημέρα. Γιατί είναι και το 6 και το 6ήμερο, αλλά είναι και το 13ωρο mm-hmm. που έχουν ψηφιστεί. Τότε αυτός ο άνθρωπος, όπως και να αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά, έχει συμφέρον να παλέψει μαζί με τους κομμουνιστές, στα σωματεία, στα συνδικάτα, για να κερδίσει κάτι, για να ανοίξει ο δρόμος όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό είναι η μεγάλη συμμαχία και αυτό συμβαίνει.